ότι έχουμε να κάνουμε ένα νέο φόρο επιβάρυνσης της λαϊκής κατοικίας και κατά κύριο λόγο της μικρής και μεσαίας ακίνητης περιουσίας, για να διασφαλίσει από τη μια μεριά το κράτος φορολογικά έσοδο, ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει μετά τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη είναι άδικος και αντιλαϊκός ο συγκεκριμένος φόρος, γιατί όσο μικρότερη είναι η αξία ενός ακινήτου, τόσο μεγαλύτερη είναι η σχετική επιβάρυνση, διευκολύνοντας ουσιαστικά με μικρή επιβάρυνση την υψηλής αξίας ακίνητη περιουσία. Δεύτερο στοιχείο της αντιλαϊκότητας του συγκεκριμένου νόμου αναδεικνύεται από το γεγονός ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι αναακίνητο και όχι αναυπόχρεο, με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα και μεγάλη ακίνητη περιουσία να διευκολύνονται συνολικότερα. Και βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις σκανδαλώδη για την ακίνητη περιουσία την οποία χρησιμοποιούν ή κατέχουν νομικά πρόσωπα με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με το συντελεστή απομείωση επιφάνειας που εξυπηρετεί τις μεγάλες βιομηχανίες και τα ξενοδοχεία. Και ταυτόχρονα οι εκπτώσεις για ορισμένες ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τις πολύτεκνες οικογένειες ή για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά είναι στο όριο της επιβίωσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, είναι ανεπαρκής, γιατί με τις προϋποθέσεις οποίες βάζουν να αποκλείουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα των συγκεκριμένων κατηγοριών. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο επιδιώκει με το συγκεκριμένο νόμο την ενιαία φορολογία για τα ακίνητα, επιδιώκει να συγκεντρώσει τη γη, κατά κύριο λόγο την αγροτική γη, αλλά και την ακίνητη περιουσία, σε όλο και λιγότερα χέρια, διευκολύνοντας την αλλαγή χρήσης γης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως δείξαμε και χθες, επιβαρύνονται ουσιαστικά η μικρή αγροτική καλλιέργεια με τη φορολόγησή της, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο της τμήμα, το 77%, πρόκειται για ενοικιαζόμενες γης, με αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να οδηγήσει στην περαιτέρω συγκέντρωση της αγροτικής γης για να λύσει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσω του ξεκληρίσματος, την υπόθεση συγκέντρωση της γης σε όλο και λιγότερα χέρια σε μεγάλες καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Βεβαίως, στο συγκεκριμένο νόμο υπάρχουν και μια σειρά άλλες διατάξεις, οι οποίες δεν είναι αποκομμένες από τη συνολικότερη πολιτική και επί της ουσίας διευκολύνουν, ικανοποιούν ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τη δράση του κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα τις εκπτώσεις, τη μεγαλύτερη, ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης που παρέχεται στους επιχειρηματικούς ομίλους για τις δαπάνες της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας με το άρθρο 22, την αύξηση με το άρθρο 23 που δίνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους να εκπίπτουν τις δαπάνες για τους στόκους των δανείων τους, με το άρθρο 31 όπου επεκτείνεται το δικαίωμα και επιτρέπεται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίων περιοχών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, ή με το άρθρο 54, τη σκανδαλώδη αυτή τροπολογία που ενσωματώθηκε σε άρθρο, όπου παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο, μέσα από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που έχει πάρει συγκεκριμένη διάταξη, της καταβολής του 20% από τις διαφημίσεις των επιχειρήσεων, των τηλεοπτικών επιχειρήσεων. Άρα όλα αυτά τα μέτρα και άλλα ακόμη, τα οποία κρύβονται κάτω από δίθεν ουδέτερες διατάξεις, αποτελούν παράθυρα διευκόλυνσης της δράσης του επιχειρηματικού, των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου, διαμορφώνεται προϋποθέσεις αποφυγής της φορολογικής, της όποιας τυπικής φορολογικής επιβάρυνσης. Αλλά για παράδειγμα και με την τροπολογία για την ενέργεια, μια και παρευρίσκεται εδώ πέρα και ο αρμόδιος υφυπουργός, δίνεται τέτοιες δυνατότητες. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε πολύ συγκεκριμένα, κύριε Υφυπουργέ, η μείωση για παράδειγμα της μεγαβατόρας για βιομηχανική χρήση της μέσης τάσης, ποιους αφορά αυτή η μείωση, ποιους και πόσους αφορά.
η συγκεκριμένη μείωση την οποία κάνει, γιατί είναι μια μείωση πολύ μεγάλη, 40%. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη μείωση από τα διαφυγόντα έσοδα που θα έχει η ΔΕΗ? Θα κληθούν να τα πληρώσουν το λαϊκό τιμολόγιο αυτή την πολύ μεγάλη έκπτωση την οποία κάνετε ουσιαστικά για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος στους επιχειρηματικούς ομίλους? Θέλουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση από μέρους σας. Όπως επίσης, με διάταξη που υπάρχει στη συγκεκριμένη τροπολογία, διευκολύνεται τη διαδικασία περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟΥ. Εκτός αυτών των ζητημάτων υπάρχουν και μια σειρά άλλες διατάξεις και ρυθμίσεις με τις οποίες προχωρούν, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής στη δημόσια διοίκηση στα πλαίσια των συνολικότερων αναδιαρθρώσεων του αστικού κράτους στη λογική της ικανοποίησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Τέτοιου είδους διαδικασίες έχει να κάνει με τις αλλαγές στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αλλά και με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για τον έλεγχο του δημόσιου χρέους στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, που είναι συνολικά στα πλαίσια ακόμη μεγαλύτερης συρρήκνωσης του στενού δημόσιου τομέα προς όφελος της ιδιωτικοποίησης πλευρών, ακόμη και λειτουργιών, όπως είναι ο έλεγχος, όπως είναι η εισπράξη εσόδων από παραχωρώντας αυτό το δικαίωμα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους τομείς. Σε αυτά ακριβώς το ζήτημα έχει και τη λογική της προώθησης του άρθρου με το άρθρο 30 της εθελούσιας διαδημοτικής κινητικότητας, που είναι στο πλαίσιο των συνολικότερων ενεργειών που γίνονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, την κατάργηση δηλαδή της σταθερής απασχόλησης, τη διευκόλυνση των διαδικασιών να μειωθεί ακόμη περισσότερο η μισθή και τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία να αλλάξετε, να διευκολυνθούν οι απολύσεις και η μείωση των εργαζόμενων στον στενό αλλά και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πρόκειται ακριβώς για μια διαδικασία που στο όνομα του εθελοντισμού δεν μπορεί να αποκρύψει τη λογική ότι εντάσσεται στα γενικότερο πρόγραμμα κινητικότητας και διαθεσιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και επίτευξη του στόχου για μείωση του συνολικού αριθμού αλλά και ανατροπής του εργασιακού περιβάλλοντος και μείωση των μισθών. Στην ίδια λογική είναι και το άρθρο 38, που μέσα στο οποίο υπάρχει η απαλλαγή από τις ποινικές ευθύνες του διαχειριστή της ΕΡΤ, ή αντίστοιχα και άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσε ή θα κινούνται σε μια κατεύθυνση να αντιμετωπίσουν υπαρκτά και πολύ οξυμένα προβλήματα των εργαζόμενων, προχωρούν με τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά ακυρώνουν την όποια τέτοια προοπτική. Μιλάω για το άρθρο 37, παράγραφο 3, όπου υπάρχουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είναι από τον όλο αυτό το χρόνο, όλο το διάστημα του 2013 απλήρωτοι, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση που κάνετε, προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε και να καλύψετε τις δαπάνες μισθοδοσίας και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας μέσω της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εμάς δεν μας απασχολεί από ποιον τρόπο θα μπορούν οι εργαζόμενοι αυτοί να λαμβάνουν τους μισθούς και τα δεδουλευμένα τους, αλλά την ίδια στιγμή όμως δεν διαθέτεται τα απαραίτητα κονδύλια στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη ευθύνη της οποίας τη μεταφέρεται σήμερα με τη συγκεκριμένη διάταξη. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική μείωση της κρατικής επιχορήγησης στις περιφέρειες και στους δήμους, αυτή η διάταξη ενδεχόμενα στην πορεία να αποδεχθεί αναποτελεσματική και να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση των τεράστιων καθυστερήσεων στην μισθοδοσία των εργαζόμενων στη συγκεκριμένη εταιρεία. Και τέλος, δύο σημεία, κυρία Πρόεδρε, για την τροπολογία
του Υπουργείου Υγείας. Το περιεχόμενο της τροπολογίας ενδεχόμενα στη δευτερολογία να αναφερθούμε και αναλυτικά. Εντάσσεται, είναι ενταγμένο στις γενικότερες αναδιαρθρώσεις που προωθεί η κυβέρνηση στα πλαίσια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και ανατροπών στον τομέα της υγείας. Έχει αρνητικές ρυθμίσεις, οι οποίες υπερσκελίζουν το όποιο θετικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΗ προς τους παρόχους υγείας, τους φαρμακοποιούς και τους γιατρούς, που ενταγμένοι στο συνολικότερο πλαίσιο της τροπολογίας ως ενιαίο άρθρο δεν μας επιτρέπει να το ψηφίσουμε, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη, για να ικανοποιηθεί δηλαδή να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι ίδιοι πάροχοι, οι γιατροί και φαρμακοποιοί επιβαρύνονται με τον έλεγχο αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει η ΕΟΠΗ προς αυτούς. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται το παράθυρο για την έμεση ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας του ελέγχου που πρέπει να κάνουν οι δημόσιες υπηρεσίες όσον αφορά μια σειρά ευθύνες που πρέπει να καλύψει το δημόσιο, το στενότερο ευρύτερο δημόσιο τομέας. Από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι σχεδόν, αν εξαιρέσουμε κάποια ελάχιστα άρθρα, στο σύνολο των άρθρων θα καταψηφίσουμε και συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαθανασόπουλε.